Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είμαστε στην Κοζάνη όχι γιατί έτυχε, αλλά γιατί πέτυχε. Η παρουσία στη φάση των αγώνων του World League, του κόσμου, η ενίσχυση του κόσμου, η αγάπη του κόσμου, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στις εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις της ομάδας, είναι αυτή που μας έδωσε το έναυσμα και μετά από μεγάλη παρότηση των αθλητών, που πραγματικά το χάρηκαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα, να ξανάρθουμε εδώ και να παίξουμε τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού, τον όμιλο που δικείμαστε στην Κοζάνη. Ακριβώς από αυτήν την αγάπη του κόσμου, ακριβώς αυτήν την αγάπη του κόσμου περιμένουμε να εισπράξουμε πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι αθλητές έχουν κάνει όλο το καλοκαίρι, αλλά και τα προηγούμενα καλοκαίρια μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι οι αθλητές του βόλεϊ δεν έχουν άμεσα ωφέλη και άμεσα απολαύσεις από την εθνική ομάδα. Είναι εδώ γιατί αγαπάνε την ομάδα, θέλουν να παίζουν για το εθνόσημο. Είναι σχεδόν όλοι εδώ πέρα, κάτω από δυσκολίες που περνάνε όλες οι ομάδες. Και νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου και του κόσμου της Κοζάνης είναι αυτή που τους δίνει μεγάλο κίνητρο και μεγάλη και λειτουργεί ως αποθήκη ενέργειας για να μπορέσουν αυτή την ενέργεια να την δώσουν σε σωματικά και αθλητικά στα παιχνίδια που ακολουθούν. Τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Έχουμε έναν όμιλο που δύο ομάδες, το Βέλγιο είναι μια μεγάλη δύναμη παγκόσμιου βόλεϊ. Να πω χαρακτηριστικά ότι παίζει στο World League στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία 1. Έχει κάνει πολύ καλές χρονιές τα τελευταία χρόνια και στα παγκόσμια και στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει μια, μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά μεγάλη βορειοπολιστική παράδοση χτισμένη την τελευταία δεκαετία. Από την άλλη μεριά, η επόμενη ομάδα σε αξιολόγηση, η ομάδα της Ουκρανίας, είναι μια ομάδα που έχει το πλεονέκτημα ότι δεν την ξέρει κανένας. Το Ουκρανικό βόλιο είναι ένα βόλιο που έχει παράγει πολλούς αθλητές. Πιο πολλοί από αυτούς αγωνίζονται στο ρωσικό πρωτάθλημα, είναι ένα πρωτάθλημα που του επιτρέπει. Και αυτό τους δίνει και πολύ σημαντικές εμπειρίες. Βέβαια, τα προβλήματα που έχει η Ουκρανία τα τελευταία χρόνια ως χώρα είναι αυτά που τους έχουν κρατήσει μακριά από τέτοιες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και η Ουκρανία, ενώ είναι μια βολιβολιστική δύναμη, αυτή τη στιγμή παραμένει ένα άγνωστο σχή και για το τουρνουά. Δεν έχει παίξει φιλικά, δεν έχει πάει πουθενά σε αυτή την τελευταία χρονιά. Άλλαξε προπονητή εμείς του Καλοκαιριού. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εμφανιστεί εδώ. Περιμένουμε και να τη δούμε εδώ. Και η Μολδαβία. Και η Μολδαβία είναι η ίδια ομάδα. Η Μολδαβία είναι η ομάδα που προέρχεται από την προ-προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού. Προφανώς είναι κατώτερη στη δυναμικότητα από τις άλλες δύο ομάδες, αλλά να μην ξεχνάμε ότι κακή εθνική ομάδα δεν υπάρχει. Πόσο δύο εθνικές ομάδες των νεοσυσταθέντων, νεοσυσταθήσεων χωρών, νομίζω ότι είναι όλες που έχουν πολύ μεγάλο εθνικό αίσθημα και παίζουν πάρα πολύ καλά. Είμαστε πανέτοιμοι για το τουρνουά. Πράγματι, η εθνική ομάδα επιστρέφει στην Κοζάνη μετά από τρεις μήνες. Γούρικο το γήπεδο, γούρικη η πόλη μας. Ελπίζω και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, που εξάγονται οι αγώνες, να είμαστε ακόμα καλύτεροι και να φανούμε πραγματικά γούρικοι και σε αυτό το τουρνουά. Σε αυτό το τουρνουά θα έχουμε κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη φορά. Στο φουαγέ του γήπεδου θα δείτε μια εκθέση φωτογραφίες με θέμα το Δήμο Κοζάνης. Οπότε να δούμε και οι κάτοικοι που θα έρθουν από κάποιες άλλες περιοχές να δούμε και τα ωραία μέρη της πόλης μας και του Δήμου μας. Και παράλληλα θα γίνει και ένας διαγωνισμός την ώρα του αγώνα. Οι θεατές θα μπορούν να στείλουν, να βγάλουν φωτογραφίες, να τις ανεβάσουν σε συγκεκριμένο site που θα τους δοθεί την ώρα του αγώνα και ο νικητής που θα βραβευτεί πριν τον τελευταίο αγώνα της Εθνικής την Κυριακή θα κερδίσει ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στις δαλματικές ακτές.